100%. Αλλά ευχαριστώ για την προσπάθεια, γιατί ήταν από το βράδυ με βοηθήσαν ώστε να παίξω έστω και αυτό το λίγο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει μια. Ένα δέσιμο εδώ πέρα με την πόλη αυτή. Έχω έρθει από πολλές φορές διακοπές εδώ με την οικογένειά μου. Πολλοί συγγενείς εδώ και εδώ με στήριξαν. Τους ευχαριστώ. Εντάξει, είμαστε μια πολύ καλή φωνιά για αυτή, 97-98. Πολύ έμπειρα παιδιά που παίζουν για αυτά στο ψηλότερο επίπεδο. Πιστεύω ότι θα είμαστε πολύ έτοιμοι, θα είμαστε πολύ καλοί γιατί έχουμε χρόνο προετοιμασίας και ελπίζω να έχουμε μια ανάλογη πορεία με αυτό που είναι εδώ. Θέλω να ξεχάσω τον τραυματισμό μου, φυσικά, και τα παιχνίδια που δεν έπαιξα. Και θέλω να θυμάμαι για πάντα αυτόν τον κόσμο που μας βοήθησε και μας στήριξε σε όλα τα παιχνίδια. Κυρίως από πλευράς ενέργειας και διάθεσης, θα έλεγα ότι υπήρχε ένα άδειασμα μετά το χθεσινό παιχνίδι. Δεν καταφέραμε να παρουσιάσουμε αυτό το οποίο θέλαμε σε αυτό το επίπεδο που απαιτείται. Είναι γεγονός ότι χθες κάναμε τεράστια προσπάθεια, καταβάλαμε τεράστια προσπάθεια τα παιδιά κυρίως και σωματική και πνευματική. Δεν ήταν ποτέ πολύ λίγες οι ώρες που έπρεπε να επανέλθουμε και ταυτόχρονα να διαχειριστούμε και τη στεναχώρια από το χθεσινό αποτέλεσμα. Δυστυχώς αργήσαμε πολύ να μπούμε στο παιχνίδι σήμερα. Πήγαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο, πιέσαμε λίγο παραπάνω, αλλά ήταν ήδη αργά. Απέναντί μας είχαμε μια εξαιρετική ομάδα την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι καλύτερο στο τέλος του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι η γενικότερη εμφάνιση των παιδιών όλο αυτό το διάστημα κρίνεται εξαιρετική. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Πιστεύω και ο κόσμος θα ευχαριστήθηκε εδώ αυτό το δεκαήμερο μπάσκετ. Και εμείς θα τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την παρουσία τους όλες αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε, εμείς πετύχαμε τους βασικούς στόχους τους οποίους είχαμε θέσει. Πρώτα απ' όλα, να εμφανίσουμε τα ελληνόπλα, τα παιδιά τα οποία πήραν χρόνο συμμετοχής με την εθνική ομάδα σε ένα τεράστιο τουρνουά. Να τους δει ο κόσμος, πρώτα απ' όλα, να παίξουν όταν θα ζητούν εκείνοι, κατά δεύτερο λόγο, και κατά τρίτο λόγο να δώσουμε μια εικόνα στις ομάδες, στους προέδρους, στους παράγοντες, ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορούν να στελεχώσουν τις ομάδες τους. Κατά δεύτερο λόγο, μπήκαμε στις καλύτερες ομάδες του κόσμου. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Θα ήταν το Καζακστάν τούτο ένα μετάλλιο για μας. Δεν ήρθε. Μας στεναχωρεί το γεγονός. Αλλά έτσι είναι το μπάσκετ του αθλητισμού. Δυστυχώς. Μας μένει και κρατάμε την πολύ δυνατή προσπάθεια που κάναμε τα παιδιά από το διάστημα. Τις πολύ έντονες στιγμές που ζήσαμε. Τις πολύ μεγάλες χαρές, τις απογοητεύσεις. Αυτά είναι στον αθλητισμό. Πιστεύω θα τους ακολουθήσουν στην καριέρα τους μετά. Αλλά γενικότερα είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Πραγματικά θα συνεχίσουμε την ομάδα των κάτω 18. Κάποια παιδιά από αυτή την ομάδα μαζί με παιδιά που είναι γεννημένοι το 97 και το 98 θα συλλεκώσουν την ομάδα της Εθνικής Εφήβων και το Παραευρωπαϊκό. Και εκεί αποσκοπούμε το ίδιο πράγμα. Ο στόχος μας να φτιάξουμε μια ομάδα που θα ευχαριστιέται, που θα χαίρεται ο κόσμος, που θα έχει ενθουσιασμό, διάθεση και να παρουσιάσει και μια καλή εικόνα σε ένα άλλο πλέον μέρος της Ελλάδος. Να μας αγκαλιάσει και εκεί ο κόσμος, να τον αναγκάσουμε να έρθει στο γήπεδο όπως ήρθε και εδώ και να δούμε και τα υπόλοιπα νέα παιδιά που υπάρχουν στις εθνικές ομάδες και που μπορούν και αυτοί να κάνουν